Επόμενη ομιλήτρια, κυρία Χριστίνα Πετράκη, είναι μέλος του Συλλόγου Οικογένειας και Φίλων για την Ψυχική Υγεία με εμπειρία της ψυχικής νόσης. Καλησπέρα σας. Ακούγομαι? Η εμφάνιση της ψυχικής νόσης σε ένα άτομο είναι και ο μεγάλος σταθμός της ζωής του. Ένας σταθμός άγνωστος με πολλά εμπόδια, χωρίς πηξίδα προσανατολισμού, χωρίς βοήθεια για μια διέξοδο. Και έτσι αρχίζει ένας γλυκοθάς. Η ψυχική νόσος γίνεται ο σταυρός που πρέπει να κουβαλάμε στη ζωή μας. Κάπως έτσι νομίζω αισθάνονται οι περισσότεροι από εμάς που έχουμε βιώσει την ψυχική νόσο. Διότι κανείς δεν περιμένει πως μπορεί ο ίδιος να στενήσει. Κανείς δεν είναι ενημερωμένος τι πρέπει να γίνει. Τι είναι επιτέλους αυτό που λένε όλοι η ψυχική υγεία και πότε γίνεται ψυχική νόσος. Η μόνη διέξοδο στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής είναι τυχερός και δεχτεί την επίσκεψη στο νοσοκομείο, καλώς. Διαφορετικά η αντιμετώπιση όμοια του εγκληματία. Αστυνομία, χειροπέδες, πολλές φορές και βία, ίσως και κρατητήριο, έως ότου γίνει η μεταφορά του σε κάποια ψυχιατρική κλινική. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια στη χώρα μας να αρχίσει να εφαρμόζει κάποιους νόμους και να καταλάβει πως και οι ψυχικά ασθενείς έχουν δικαιώματα. Το αυτονόητο είναι άνθρωποι. Έχουν δικαίωμα στη ζωή, δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Τίποτα για μας χωρίς εμάς. Και όμως όλα τα κάνουν οι άλλοι για μας. Και η απάντησή τους όλα τα κάνουμε για το καλό σου. Ποιο είναι το καλό μας? Πώς είναι σε θέση να ακούσουν την ψυχή μας? Όλοι κάνουν πως μας καταλαβαίνουν, πως κατανοούν το πρόβλημά μας, μας ακούνε και στο τέλος η απάντηση, η ψυχή σου νοσεί. Εμείς θα τη θεραπεύσουμε. Και στο μεγάλο ερώτημα, τι είναι ψυχή, οι απαντήσεις τους τσιγκεχημένες και αντιφατικές μεταξύ των διαφόρων θεωριών. Πώς μπορούν λοιπόν να θεραπεύσουν κάτι για το οποίο δεν έχουμε σαφή εικόνα και γνώση? Μόνο ασθενής μπορεί να προσδιορίσει το πρόβλημα της ψυχής του. Και αυτό θα γίνει αν ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος μπορέσει να ξεκλειδώσει την ψυχή του πάσχοντος. Κατορθώσει να ανοίξει την καρδιά του, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, ακούσει και κατανοήσει τα όσα θα του πει. Τότε αρχίζει η θεραπεία. Η αντιμετώπιση των ψυχικά πασχόντων στις ψυχιατρικές κλινικές δεν είναι πάντα ιδανική. Την ψυχή δεν είναι αρκετά τα φάρμακα για να την γιατρέψουν. Η ψυχή θέλει αγάπη, κατανόηση, κάπου να κουμπίσει και να αποθέσει αυτά που τη βαραίνουν. Να ελευθερωθεί, να ανοίξει πάλι τα φτερά της, να πετάξει, να ζήσει. Δυστυχώς όμως, αντί όλων αυτών, μια χούφτα φάρμακα, μια ένεση, μια καταστολή είναι η βοήθεια. Και μάλιστα τη θεωρούν θεραπευτική. Ο ασθενής δεν αντιδρά, δεν σκέφτεται, δεν προβληματίζεται, είναι το ήσυχο παιδί που ακούει και κάνει όσα οι άλλοι του λένε, και έτσι όλοι πιστεύουν πως θεραπεύτηκε. Υπάρχουν βέβαια και καλές πρακτικές αντιμετώπισης, οι οποίες εφαρμόζονται και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως δεν γίνονται αποδεκτές από όλους και δεν εφαρμόζονται πάντα. Συγκρούσεις των ίδιων των επιστημόνων άκουσαν αποτέλεσμα την κακή λειτουργία των ψυχιατρικών κλινικών με ό,τι συνεπάγεται για τον ασθενή. Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η αντιμετώπιση των ψυχικά πασχόντων στα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Φεύγουμε ένα εισιτήριο από την ψυχιατρική κλινική με μια συνταγή φαρμάκων και μια οδηγία σε ένα μήνα ή και δύο μήνες επανεξέταση. Τα ψυχικά πάσχον βγαίνει και πάλι σε μια κοινωνία χωρίς ψυχολογική υποστήριξη, χωρίς ενημέρωση από πού μπορεί να πάρει βοήθεια για να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Και αν έχει και μια κακή εμπειρία από την νοσηλεία του, θα οδηγηθεί σίγουρα στην άρνηση της υπαρεξέτασης. Η βιωματική μου εμπειρία με δίδαξε πως όπου υπάρχουν ψυχίατροι ή ψυχολόγοι δίπλα στον ασθενή και όχι απέναντί του, υπάρχει και θεραπεία. Όπου υπάρχει κοινωνική υπηρεσία στην κλινική και λειτουργεί, υπάρχει ενημέρωση και ουσιαστική βοήθεια όχι μόνο προς τον ασθενή αλλά και στην οικογένεια. Ενημέρωση για τις υπάρχουσες υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουν ενδυνάμωση και στήριξη ασθενών και οικογενειών. Μετά το κλείσιμο των ασύλων, λειτουργήσαν τα κέντρα ψυχικής υγείας και τα κέντρα ημέρας, όπου αυτά λειτουργήσαν και με το κατάλληλο προσωπικό η βοήθεια μεγάλη. Στηρίζουν τον ασθενή, τον βοηθάνε στην επανέταξη, στην κοινωνικοποίηση και όχι μόνο, υποστηρίζουν και την οικογένεια και καλύτερη αντιμετώπιση. Τα συγκεκριμένα κέντρα έχουν την ικανότητα με σωστή λειτουργία, κατάλληλο προσωπικό, να συμβάλλουν στη μείωση των νοσηλιών, εκούσεων και ακούσεων. Αλλά ο αριθμός των κέντρων ψυχικής υγείας και κέντρων ημέρας πολύ μικρός για να εξυπηρετήσουν τους ενδιαφερόμενους. Υπάρχουν πρόσφατοι νόμοι πολύ σημαντικοί για την διευκόλυνση της εργασιακής ένταξης ή επανένταξης επαγγελματικής αποκατάστασής μας, όπως ο νόμος 4488 του 2017, βάσει του οποίου η εργασία θεωρείται θεραπευτική, ο ψυχικά πάσχον μπορεί να εργάζεται χωρίς τη διακοπή του χρονιακού επιδόματός του. Αλλά αλήθεια, πόσο μπορούμε να συμβάλλουμε στην προσπάθειά μας να βρούμε δουλειά όταν η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη να μας δεχτεί σαν εργαζόμενους? Επειδή είτε μας φοβάται εξαιτίας των καταλήψεων και μια σειρά από μύθους, που δυστυχώς ακόμα επικρατούν γύρω από τα άτομα με ψυχολογική εμπειρία, είτε μας θεωρεί σαν καμένα χαρτιά με πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Γιατί άραγε, ενώ υπάρχουν προγράμματα που επιδοτούν σε μεγάλο ποσοστό την εργασιακή απασχόλησή μας
καθιστώντας πολύ ελκυστικοί στους εργοδότες, εκείνοι μας αποφεύγουν και δεν μας προσλαμβάνουν. Οι νόμοι και τα προγράμματα δεν είναι αρκετά όταν η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να τους εφαρμόσει. Ο φόβος και η άγνοια γύρω από την ψυχική ασθένεια χαρακτηρίζουν την κοινωνία μας και καταλήγουν στο στιγματισμό και την περιθωριοποίηση. Η κοινωνία μας χρειάζεται εκπαίδευση για να κλείψουν οι μύθοι και ο φόβος γύρω από την ψυχική νόσο και να μεταχθούν οι συνανθρωποί μας ανάμεσά τους. Θα πρέπει από πολύ νωρίς να αρχίσει η ενημέρωση των παιδιών, εφήβων γύρω από την ψυχική υγεία και την ψυχική ασθένεια. Ενημέρωση, εκπαίδευση, παράλληλα, θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις ομάδες της κοινωνίας μας. Η διάχυση της γνώσης γύρω από την ψυχική ασθένεια και την προφύλαξη της ψυχικής υγείας, για την οποία θα πρέπει να μεριμνήσει το ίδιο το κράτος. Είναι ο μόνος δρόμος για τον αποστιγματισμό και παράλληλα για μια κοινωνία με λιγότερα προβλήματα ψυχικής υγείας, μια πιο υγιή και ανεκτική στο διαφορετικό. Οι ψυχικά ασθενείς όσες ιδιαιτερότητες έχουν, άλλες τόσες ικανότητες και δεξιότητες διαθέτουν. Αρκεί κάποιοι να μας δώσουν την ευκαιρία να το αποδείξουμε. Το στίγμα δυστυχώς μας συνοδεύει παντού. Στην οικογένεια, στην κοινωνία, στο σχολείο, στην εργασία, στη γειτονιά, ακόμα και στον καφέ που θα καθίσουμε να πιούμε με δύο φίλους. Προσωπικά έχω τελειώσει τη σχολή μου, ζητάω κάποιον να κάνω την πρακτική μου, αλλά ακόμα ψάχνω και δεν ξέρω για πόσο ακόμη. Το Υπουργείο Υγείας υποσχέθηκε πως σύντομα θα υλοποιηθούν οι πολιτικές ψυχικής υγείας. Θα γίνουν μονάδες ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, θα δοθεί βαρύτητα στην κοινωνική ένταξη και στην ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών. Αναμένουμε να υλοποιηθούν και θα μπορούμε να λέμε πως έχουμε καλύτερη ψυχική υγεία. Τελειώνω συνοψίζοντας τρία σημεία. Πρώτον, στον θεραπευτικό τομέα να αντλήσουμε κάθε γνώση και εμπειρία από την Ευρώπη και κάθε άλλο κράτος για θεραπείες, φάρμακα και νέες έρευνες αγωγής προς όφελος των ασθενών μας. Δεύτερον, στο υλικοτεχνικό θέμα να ενδυναμώσουμε τις υποστηρικτικές δομές και μονάδες για αποθεραπεία και επανέλυξη των ψυχικά πασχόντων, επίσης να μην ξεχάσουμε τη βοήθεια, γνώση και στήριξη των οικογενειών τους. Τρίτον, στο κοινωνικό σύνολο να βοηθήσουμε να αποκτηθεί η επιστημονική, υγιής και λιπιδοφόρα αντίληψη όσον αφορά τις ψυχικές παθήσεις προς όφελον όλων μας. Ας μην λογιζόμαστε ως ουρακοί. Βοηθήστε παρακαλώ να γίνουμε πρωτοπόροι. Ευχαριστώ. Δώσουμε σε αυτές τις κοινότητες την ευκαιρία να μιλήσουν. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εμπλέκονται σε αυτό που λέγεται ψυχικές παθήσεις να μιλήσουν. Να μιλήσουν από τα κάτω, να μιλήσουν οι κοινότητες, να στηριχθούμε στην αλληλεγγύη, στη συμμετοχή αυτής της άμεσης δημοκρατίας των κοινοτήτων.